Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή όταν εκατοντάδες πολίτες σε κατάσταση αλλοφροσύνης εισβάλλουν σε αρτοπείο του Καράκα, σαρώνοντας ό,τι μπορεί να φαγωθεί ή να πουληθεί. Το υλικό είναι από τις 9 Ιουνίου, όμως εικόνες σαν και αυτές αποτελούν καθημερινότητα πια στη Βενεζουέλα. Οι τραγικές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης όπως αλεύρι και ρύζι, αλλά και σε φάρμακα, έχουν οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους σε κινήσεις απόγνωσης. Οι ουρές για την αγορά των ελάχιστων απαραίτητων είναι τεράστιες και πολύ ωραίες. Τα ράφια αδειάζουν εν ρήπη οφθαλμού. Τα προϊόντα πολλούνται σε τιμές εξωπραγματικές στη μαύρη αγορά. Το πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και παντός είδους καταστήματα πυροδοτεί συμπλοκές με τις αρχές. Θέλουμε φαγητό, είναι το σύνθημα των πολιτών που αρπάζουν ό,τι θεωρούν πως μπορεί να τους χρειαστεί, από φαγόσιμα μέχρι εσώρουχα. Προσφάτως ακινητοποίησαν φορτηγό με ζωντανά κοτόπουλα που έπεσε σε κίνηση και το άδειασαν. Εν μέσω απόλυτου χάους, οι αστυνομικοί επιβάλλουν την τάξη με πραγματικά πειρά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί θανάσιμα. Η απαπειλούμενη κοινωνική έκρηξη απειλεί σοβαρά και την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Οι πολίτες αξιώνουν δημοψήφισμα για την επίσπευση εκλογών. Ενώ ο Νικόλας Μαδούρο μιλά για υποκινούμενη από την αντιπολίτευση κοινωνική αναταραχή, με στόχο το πραξικόπημα και την ανατροπή του.